Φίλες και φίλοι, γεια σας. Έχω πει πολλές φορές από εδώ ότι οι συνάδελφοι των μεγάλων καναλιών στην Αθήνα λειτουργούν με εντεταλμένη πορεία. Ότι κατ' εμέ δηλαδή βρίσκονται εκεί για να τρομοκρατούν όλους μας αυτή τη στιγμή, για να μπορέσει η κυβέρνηση να κάνει αυτό για το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή, αυτή που εκλέχθηκε με άλλο σκεπτικό, αλλά τελικά άλλος είναι ο σκοπός της. Πέταξαν τα προσωπία οι κύριοι γρήγορα. Και το έχω πει πολλές φορές αυτό από εδώ. Ότι αυτοί υπάρχουν μόνο για να μας τρομοκρατούν, όλους μας. Για να μπορέσουν να περνάνε αυτά που θέλουν οι της κυβερνήσεως. Τα οποία φυσικά τους τα λένε άλλοι. Μην απατώμεθα τώρα και νομίζουμε ότι οι 300 που βλέπουμε αυτοί κυβερνούν αυτή τη χώρα. Μην αυταπατώμεθα με αυτές τις χαζομάρες. Έτσι να τα λέμε. Και χθες για πρώτη φορά άκουσα τον εκλεκτό συνάδελφο τον κύριο Τράγκα να μιλάει για κατευθυνόμενα δελτία. Και λέω ιδού που με ακολούθησε κάποιος και το είπε. Ιδού. Και χάρηκα ιδιαίτερα. Το λέω εδώ και πολύ καιρό, δεν το λέω τώρα. Θέλετε τη γνώμη μου, κυρίες και κύριοι. Μην ξαναδείτε ειδήσεις. Μην ξαναδείτε πρωινές ενημερωτικές εκπομπές. Αν σας τρελάνουνε. Εγώ τα έχω κόψει, δεν τα βλέπω, το λέω. Δεν μπορώ να τους δω. Ή θα σπάσω την τηλεόραση ή θα τρελαθώ. Δεν γίνεται. Θα σας χαζέψουν, κυρίες και κύριοι, κυριολεκτικά. Μιλάω με απλή γλώσσα, γιατί είμαι απλός άνθρωπος. Έτσι σας τα λέω για να τα καταλάβετε όλοι. Κόψτε να βλέπετε ειδήσεις, να δείτε ότι αύριο μεθαύριο θα το αντιληφθούν και θα αρχίσουν να συνέρχονται. Αυτό ήταν το σχόλιο μου. Λοιπόν, σήμερα λέω να αλλάξω λίγο θέμα. Να πάμε σε μεταφυσικά φαινόμενα, έτσι. Θα δούμε δράκους, τέρατα, μυθικά τέρατα από την αρχαιότητα. Θα δούμε και μερικά ευρήματα, έτσι για να ξεφύγουμε λίγο από αυτά που βλέπαμε τόσο καιρό εδώ πέρα. Κοντά μου είναι ένας εξαίρετος ερευνητής και καθηγητής της θρησκειολογίας, αλλά και συγγραφέας, ο κύριος Χρήστος Ντιγκμπασάνης. Καλώς ήρθατε, αγαπητέ μου. Καλησπέρα. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, μην καθυστερούμε. Πάμε σιγά στο δεκάλεπτο. Όχι, γρήγορα πια στο θέμα μας. Θα σας δείξω, αγαπητέ μου, και εσάς κυρίες και κύριοι, από αρχαία αγγεία, από αγάλματα, από περίεπτα, να δείτε κάποια μυθικά όντα, κύριε σκηνοθέτα, παρακαλώ. Τα οποία οι αρχαίοι Έλληνες τα φαντάζονταν ότι υπήρχαν. Δική μου άποψη είναι αυτή τώρα. Ότι λέω εγώ ότι δεν υπάρχει, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει, έτσι δεν είναι, κύριε Ντιγκμπασάνη? Όταν λέμε ότι κάτι δεν υπάρχει, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε και τις ανάλογες αποδείξεις. Επομένως, καλό είναι να στεκόμαστε πάντοτε με ανοιχτό το μυαλό σε κάθε τι και να το εξετάζουμε. Τώρα, άλογα με φτερά ή άλλα ζώα σαν αυτά που είδαμε και σαν θα δούμε, που θα δούμε πιο κάτω, τέτοια όντα, μπορούσαν να υπάρχουν. Μια γυναίκα τώρα με φτερά και από πάνω και από και κάτω το σώμα της. Τι λέτε? Δεν θα πω ένα ξέρω όχι οπωσδήποτε, αλλά η λογική ενός επιστήμονα δεν φτάνει στο σημείο να παραδειχθεί ότι κάποια ζώα όπως οι κένταυροι, όπως οι δράκοι με φτερά που πετούσαν φωτιές από το στόμα τους, είναι τελείως πραγματικά όντα. Γιατί λέω τελείως? Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολούσε πάντοτε τους ανθρώπους, το θέμα δηλαδή των τεράτων και των δράκων. Βέβαια, λες νέα ύδρα με τον Ηρακλή τώρα. Βέβαια. Αλλά αυτά έχουν, αυτά έχουν να κάνουν περισσότερο με τον εσωτερικό κόσμο και την διερεύνηση της ψυχολογίας του ανθρώπου ή ενός λαού. Μέσα από το πέρασμα των αιώνων δηλαδή, ο δράκος και όλα τα άλλα τέρατα έχουν μια ψυχολογική, μυθολογική, θρησκεολογική ερμηνεία. Ο Πήγασος ήταν εκείνο που είδαμε. Ο Πήγασος, ακριβώς. Με δεύτερη φορά, γιατί τώρα, εδώ τώρα, θα μπορούσαν, αυτά είναι όλα από μουσεία, βρίσκονται σε μεγάλα μουσεία του κόσμου αυτή τη στιγμή που βλέπετε εδώ πέρα. Και θα μπορούσε να υπάρχει τώρα ένα άλογο με φτερά και τέτοιο κέρατο με ουρά από φίδι, ή οι γρίπες που λέγανε στην αρχαιότητα, αυτά εδώ που βλέπουμε τώρα εδώ, γι' αυτό ναι. Τα πήρα δύο φορές για να μπορούμε συζητώντας να τα ξαναπούμε.
Ο Πίγασος, μπορώ να σας πω ότι είχε, όταν ο Περσέας είχε σκοτώσει, είχε κόψει το κεφάλι της Μέδουσας, ξεπήδησε μέσα από το σώμα της, με φτερά πετώντας τον αέρα. Αυτό σημαίνει ότι όλη η δύναμη εσωτερική που έκρυβε η Μέδουσα ξεπετάχθηκε προς τα πάνω, έχοντας όμως μια θετική ενέργεια. Επομένως, δεν είναι ότι ήταν ένα πραγματικό «on», αλλά οι αρχαίοι ήθελαν να τονίσουν ακριβώς ότι μέσα από μία δύναμη του υποσυνείδητου... Τέτοια ζώα θα μπορούσαν να υπάρξουν. Προέρχεται μία άλλη δύναμη. Μήπως είναι κάτι φανταστικό, κάτι που το φανταζόταν και το αναπαραστήσανε με αυτόν τον τρόπο, αγαπητέ μου. Υπάρχει μία εκδοχή, η οποία δεν... Ξέρω κατά πόσο επιστημονική είναι, ότι στα ένα στενό ανάμεσα στην Ινδική Χερσόνησο και στην Αραβία, κάποιοι λέγανε ότι η πτάμενια πουλιά, τεραστίου μεγέθους όμως, περνάνε κάθε άνοιξη. Αυτό με κάνει να σκεφτώ ότι εννοούσαν ότι βλέπαν κάποιον πτεροδάχτυλο. Αυτό όμως είναι χρονικά και ιστορικά τελείως αντίθετο. Από ό,τι ξέρουμε δηλαδή από την επίσημη ιστορία του ανθρώπινου γένους και πότε ακριβώς εξαφανίστηκαν οι δεινόσαυροι. Εγώ πολύ, εντάξει, εκεί πάμε πολύ πίσω βέβαια. Δεν μπορεί οι αρχαίοι Έλληνες να βλέπαν ένα δεινόσαυρο και να το κάναν πάνω σε ένα αγκείο. Το θεωρώ πολύ απίθανο. Ή έναν δράκο με φτερά και με ουρά φιδιού και με έτσι και με αλλιώς, αυτά που είδαμε εδώ πέρα τώρα είναι. Δεν μπορεί να ήταν υπαρκτά την εποχή εκείνη να τα βλέπαν μπροστά τους. Γιατί κάποιοι λένε, ας πούμε, ότι τα βλέπανε και τα ζωγραφίζανε. Ή κάποιοι άλλοι ερμηνεύουν πολύ διαφορετικά τις κεφαλίδες όρνηθες με τον Ηρακλή, τη Λερναία Ύδρα. Τα ερμηνεύουν πάρα πολύ διαφορετικά. Πιστεύω ότι η φαντασία των ανθρώπων, όχι μόνο του σήμερα, αλλά και του παρελθόντος, της αρχαιότητας, ήταν πάρα πολύ μεγάλη και ήθελαν μέσα από τους μύθους να δώσουν την αλήθεια μιας ιστορίας που όμως την μυθοποιούσαν. Την έκαναν τεράστια ως προς την σημασία της και ως προς την απεικόνισή της. Δηλαδή οι στιφαλίδες όρνηθες μπορούσαν κάλλιστα να απεικονίζουν τον ελώδη πυρετό που προέρχονταν από τη συγκεκριμένη λίμνη όπου ζούσαν οι στιφαλίδες όρνηθες. Χίλιες ερμηνείες τελικά μπορεί να δώσει κάποιος. Και όχι ότι ήταν ένα ζώο τέτοιο. Σας έφερα εδώ γιατί εσείς έχετε γράψει ένα βιβλίο Οφειολατρία, η λατρεία του μεγάλου φιδιού, αλλά έχετε ετοιμάσει και ένα δεύτερο, το Τέρατα και Δράκι, το οποίο σε λίγο καιρό θα είναι και στα βιβλιοπολία. Μάλιστα, πιστεύω μέσα στον Ιούνιο να έχει κυκλοφορήσει. Σαν συνάδελφος, εύχομαι κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπα αυτό. Εύχομαι κάθε επιτυχία. Τώρα θέλω να δούμε και το επόμενο βίντεο, παρακαλώ κύριε σκηνοθέτα, να δούμε γιατί σε πάρα πολλά αγκεία, αλλά άμα διαβάσετε και τον Ψευδοκαλισθένη και δείτε τι ζώα συνάντησε ο Μέγας Αλέξανδρος απάνω στα Ιμαλάια και στις Ινδίες. Εάν πείτε να τα πιστέψετε αυτά τα πράγματα, θα πρέπει να πείτε ότι ο κόσμος ήταν γεμάτος από περίεργα πλάσματα την εποχή εκείνη. Δεν νομίζω όμως ότι ήταν έτσι. Οπωσδήποτε δεν ήταν έτσι. Απλώς ο άνθρωπος πάντοτε θέλει να προεκτείνει απεικονιστικά, μπορώ να πω, ένα στοιχείο που υπάρχει, να το κάνει πολύ πιο μεγάλο. Ακριβώς για να δείξει τον φόβο, τον τρόμο, την αγωνία που προέρχεται από αυτό. Το ποιητική αδεία που λέμε. Το ποιητική αδεία μπορούμε να πούμε. Γιατί σε λίγο θα δούμε και άλλα τέτοια τεράτα, αλλά θα δούμε και τον Άγιο Γεώργιο που σκοτώνει τον δράκο. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα στην χριστιανική απεικόνιση. Να πούμε ότι τέτοια ζώα υπάρχουν σήμερα, ο δράκοι του Κόμοντο. Στην Ινδονησία κάτω. Κόμοντο βεβαίως, αλλά βέβαια δεν έχουν την τύχη να πετούν φωτιές από το στόμα τους. Είναι και αυτό. Εντάξει, και μπορεί η ποιητική αδεία να δόθηκε λίγο έμφαση. Ότι δεν πετούσε φωτιές. Αλλά τώρα ζώο να πετάει φωτιά. Και μάλιστα την εποχή που ζούσε ο Άγιος Γεώργιος, τώρα αυτό είναι λίγο υπερβολικό. Για να δώσουν λίγο έμφαση παραπάνω στο κατόρθωμα του νέου αυτού ανδρός τότε.
Έτσι δεν είναι. Ακριβώς, ακριβώς. Λίγο είναι να πάει ένας άνθρωπος να πολεμήσει με ένα τέτοιο ζώο. Λίγο. Όχι, και γι' αυτό, όπως είπα και προηγουμένως, μεγαλοποιούν κάποιο στοιχείο ακριβώς για να δείξουν από τη μια το φόβο που προέρχεται από αυτό το στοιχείο, ζώο, τέρας ή οτιδήποτε άλλο, και από τη μια μεριά, και από την άλλη μεριά το να δείξουν την αδρία και το θάρρος που έχει ο ήρωας που το σκοτώνει. Ακριβώς, δεν είναι τόσο εύκολο να κάνει κάποιος κάτι τέτοιο. Εδώ είχε να δω πολλές φορές ντοκιμαντέρ. Εγώ με τα ντοκιμαντέρ έχω. Που λένε μου αρέσουν πάρα πολύ. Και σε ποιον δεν αρέσουν? Και δεν βλέπω και τίποτα άλλο στην τηλεόραση. Λίγο ποδόσφαιρο, αν θα τύχει, ντοκιμαντέρ. Και αυτό το ντοκιμαντέρ με τους δράκους του Κόμοντο το έχω δει αρκετές φορές. Και υπάρχουν άνθρωποι που ζουν εκεί και τα παιδιά τους τα έχουν ελεύθερα έξω και δεν φοβούνται. Πλέον έχουν εξοικειωθεί με αυτά τα τέρατα. Έχουν εξοικειωθεί μένα, αλλά τουλάχιστον τους δύο προηγούμενους αιώνες έχουν χαθεί και πολλοί εξερευνητές. Από αιτία δηλαδή τον δράκο του Κόμοντο. Βέβαια, είναι και ανθρωποφάγα. Από την ακόριστή τους όρεξη. Βέβαια, είναι τα αφού είναι σαρκοφάγα ζώα. Δηλαδή, ένας λύκος δεν μπορεί να φάει να σκοτώσει άνθρωπο. Βέβαια. Άλλη μόνο. Έτσι είναι και αυτά. Είναι άγρια σαρκοφάγα ζώα. Εξάλλου, ο δράκος του Κόμοντο φτάνει τα 300 κιλά με μια τεράστια δύναμη και με μια μεγάλη ταχύτητα. Βέβαια, γιατί έχει πολύ χοντρά πόδια. Είναι ίδιο αυτό που βλέπουμε στην εικόνα με τον Άγιο Γεώργιο. Δηλαδή, δεν έχει διαφορά το ζώο αυτό που βλέπουμε εκείνο. Δεν έχει διαφορά από τη μία μεριά. Βέβαια, στην απεικόνηση, στην εικόνα, να το πω πιο συγκεκριμένα, φαίνεται του Αγίου Γεωργίου φαίνεται ένας οφειοειδής δράκος. Δηλαδή, κάτι μεταξύ φιδιού και δράκου. Αυτό ακριβώς συμβολίζει ο δράκος στον Άγιο Γεώργιο το υποσυνείδητο που από εκεί βγαίνουν οι σκοτεινές δυνάμεις των σκοτεινών συναισθημάτων, των ομέφητων, των παθών, των εστίκτων, τα οποία ο Άγιος Γεώργιος ως μια θετική αρσενική δύναμη, με τη βοήθεια όμως της πριγκίπισσας που δείχνει από την άλλη μεριά μια την παθητική θηλυκή δύναμη, καταφέρουν τελικά να σκοτώσουν αυτό το δράκο. Και έτσι υπάρχει ένας συνδυασμός μεταξύ θετικής αρνητικής και ασενικής θηλυκής δύναμης και ενέργειας. Βέβαια. Οι οποίες συνδυάζονται με ένα κοινό σκοπό, την εξολόθρευση του τέρατος αυτού. Μα αγαπητέ μου, στη χώρα μας σήμερα, αν περιηγηθεί κάποιος, θα βρει δρακότρυπα, δρακοσπηλιά, δρακοπόταμος. Έχετε εδώ δρακόλακος, χωριά που λέγονται δρακιά. Υπάρχουν πολλά τέτοια πράγματα. Δηλαδή, καλά μετά άμα πούμε για νεραϊδοχώρη και αυτό, με νεράιδες εκεί. Και για τα χωριά των σερών που κάποτε λέγανε ότι ακούνε ένα, αλλά δεν το έβλεπαν, ένα τεράστιο θηρίο που βρυχάται. Τώρα πώς ήξεραν ότι είναι τεράστιο από τον φοβερό αυτό ρυθμό που άκουγαν. Υπέθεταν ότι μόνο ένα τεράστιο ζώο θα μπορούσε να βγάζει μια τέτοια κραυγή. Ξέρετε κάτι, από τη στιγμή που ήρθε ο ηλεκτρισμός στη χώρα μας και ηλεκτροφωτίστηκαν οι δρόμοι και στις πόλεις και στα χωριά, όλα αυτά τα φαινόμενα άρχισαν σιγά σιγά να μειώνονται μέχρι που εξαφανίστηκαν. Ακριβώς, επειδή όμως ζω. Τα απομυθοποιώ λίγο τα πράγματα τώρα. Δεν ξέρω αν κάνω καλά ή όχι. Πιστεύω βέβαια ότι πίσω από όπου υπάρχει μάλλον καπνός υπάρχει και φωτιά. Επειδή ζω και εργάζομαι στην Χαλκιδική, κάποτε στο Δρακουντέλι, τη δεκαετία του 60, όταν άνοιγαν το δρόμο προς το Δρακουντέλι